ανταποκρινόμενο σε προσκλήσει σα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έρχομαι για να σα το εξηγήσω και να σα το υποστηρίξω. Όχι, όχι. Αλλά εκείνο που θα ήθελα να πω πριν. Πώ σα υποδέχεται ο κόσμο που σα είπε ο κύριο Παπαγιάννη, θα ήθελα να πω το εξή. Στο Λεκανοπέδιο ζουν 4 εκατομμύρια συμπολίτε μα. Από τα 4 εκατομμύρια συμπολίτε μα φεύγουν 150.000. Όλοι. 150.000. Κύριε Παπαγιάννη, μόνο από την Κόρινθο. 150.000. Για το Πάσχα. 150.000 είναι λιγότερο από 5%. Μισό λεπτό, να τα πάρουμε από την αρχή, κύριε Τόνο, γιατί δεν είναι αυτό πραγματικότητα. 150.000 αυτοκίνητα έφυγαν μόνο από τα διόδια. 45.000 αυτοκίνητα. Αφήστε τα, κύριε Παπαγιάννη. Να σα μιλήσω για τον ένα στι αυτοκίνητα. Κύριε Παπαγιάννη, αφήστε τα. Δεν σα βολεύει, κύριε Τόνο, ρε Άντε. Να πούμε 250.000. Να το πούμε αλλιώ. 3 εκατομμύρια πολίτε έφυγαν από την Αθήνα κατά τη διάρκεια του Πάσχα. Συμφωνείτε ή όχι. Δεν φύγαν 3 εκατομμύρια. Δεν φύγαν 3 εκατομμύρια, αλλά κοιτάξτε. Ήταν γεμάτη η Αθήνα, θα μα πείτε δηλαδή. Δεν είπα ότι είναι γεμάτη. Εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα. Εσεί τα λέτε αυτά. Λόγια στο στόμα που δεν έχω πει. Αλλά παρόλα τα αυτά, πολύ λίγοι πολίτες μπορούν να μετακινηθούν πηγαίνοντας αλλού εκτός από το χωριό τους ή τον τόπο καταγωγής. Δεν είπε κανείς ότι πήγαν αυτό σε λοιπόν, έχουν κάποιο σπιτικό, όπως είπατε κι εσείς, έτσι, όπου πηγαίνουν, δεν πληρώνουν ξενοδοχείο. Είναι και μάτι να ποινικοποιήσει το πατρικό, παπαγιάννη. Λοιπόν, μην λέμε ότι είναι ευμάρεια. Δεν υπάρχει ευμάρεια. Υπάρχουν προϊούστα φτώχεια σε κάθαρα πράγματα. Πάμε να πάρουμε κανένα νέο από τα παιδιά πρώτα. Εγώ θέλω να πω για την επικρατεία που σήμερα 10.30 και όση ώρα επικρατεί. Τι θα γίνει με τη Ματίνα Παγώνη. Δεν θα είναι, κυρία Παγώνη. Α, δεν θα είναι. Όχι. Η κυρία Παγώνη δεν ήταν για να είναι σε εκλογή. Δεν θα είναι στο ψηφοδέλτιο του, ότι σας το λέω. Η κυρία Παγώνη δεν έπαιζε για εκλογή μητέρα. Ακουγόταν όμως, Γιάννη. Για τιμητική θέση, την τελευταία, την προτελευταία. Για εκλογή. Γιατί δεν θα είναι. Το ήξερε και η ίδια αυτό. Γιατί μας άλλα δεν είχε διαβεβαιώσει. Δεν την είχε διαβεβαιώσει. Πάντως εδώ την είχαμε. Εσείς την είχατε εδώ. Παιδιά, έλεγε. Κάνω το ρεπορτάζ και προέρχομαι από ένα χώρο που είναι πολύ καλά. Κανένας δεν είχε διαβεβαιώσει την κυρία Παγώνη ότι θα είναι σε εκλογή μητέρα του επικρατείας. Πληροφορίες ήταν αυτές που δημοσιεύαμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Δεν την πήρε κανένας Μητσοτάκης να της πει θα είσαι στο ψηφοδέλτιο. Ναι. Εγώ επειδή πολύ τώρα για τα ψηφοδέλτια επικρατεία σε όλα τα κόμματα, ενώ στα κόμματα εξουσίας, κρατάω μικρό καλάθι. Τώρα, αν είναι τα ονόματα που παίζουν, εντάξει, η κυρία Κρήτα λέει ότι θα είναι στο, και ο κύριος Αποστολάκης στο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Για την κυρία Κρήτα έχω προσωπική άποψη, αλλά δεν σας ενδιαφέρει. Ο κύριος Αποστολάκης είναι έχει μια ιστορία και μια πορεία. Τον σέβομαι και τον υπολείπτομαι. Θέλω να δω τα ονόματα. Παραλίγο υπουργός του Μητσοτάκη, ο κύριος Αποστολάκης. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Παραλίγο. Τώρα πρέπει να κάνω σχόλιο για τους δύο. Θα με αφήσετε θα έρθουμε εδώ με τον Γιάννη και θα σας πω ποια είναι η άποψή μου και για, και για το ψηφοδέλτιο. Ωραία. Άλλα ονόματα που μας είπες. Αυτά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι ξεκίνησε νέος κύκλος δημοσκοπήσεων. Έχει αλλάξει η κατάσταση με την έννοια ότι στην ακροδεξιά πολυκατοικία ή στη δεξιά γαλάζια πολυκατοικία, πείτε το όπως θέλετε, υπάρχει κινητικότητα. Μπλοκαρίστηκε το κόμμα Εμφιετζόγλου Μπογδάνου. Σήμερα περιμένουμε την απόφαση για τον κύριο Καστιδιάρη. Κάποιος έχει καταθέσει προσφυγή εναντίον του ότι το πήρε το όνομα Έλληνες. Και επειδή υπάρχει το δεδικασμένο με τον Μπογδάνο και τον Εμφιετζόγλου, μάλλον θα απορριφθεί και το κόμμα Καστιδιάρη. Πλάκα να πλακωνόταν όλο το πολιτικό σύστημα για το αν ο Καστιδιάρης μπορεί να είναι υποψήφιος λόγω των αδικημάτων και τελικά να έρθει ένας δικηγόρος για να πει: σας το λύσω εγώ, παιδιά. Είναι δικό μου το κόμμα. Έτσι το έκανε το πολιτικό σύστημα της χώρας. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία που γίνονται τώρα για τον Καστιδιάρη, για τη Χρυσή Αυγή και για το ναζιστικό μόρφωμα. Αλλά για τις δημοσκοπήσεις. Νικολόπουλος. Τι ακούτε, παιδιά. Γιάννη, τι λες. Τι να σου πω τώρα, ετοιμάζει και αυτός τη δική του. Κατέθεσε έτσι για κόμμα. Νομίζω ότι αυτοί οι Έλληνες πατριωτικοί, χριστιανοδημοκρατικοί. Αυτά τα έχει άλλος κατοχυρώσει. Άλλα είναι αλλού. Δηλαδή από τα 50, να σας πω τι μου είπε κορυφαίος συνταγματολόγος, ζήτημα αν τελικά έχουμε 28 με 30 κόμμα. Συνήθως έτσι είναι. Εγώ πάντως αν ο Άριος Πάγος Γιάννη δικαιώσει τον κύριο Μιχάκη σε αυτή την προσφυγή την οποία έχει κάνει τώρα για το όνομα. Μα θα τον δικαιώσει, γιατί υπάρχει το δεδικασμένο με τον κύριο Τζόμπερ. Δεδικασμένο από το 2012. Άρα λοιπόν μετά για τις εκλογές θα μπορέσει να κατέβει ο κύριο Μιχάκη. Η δεύτερη είναι ανεξάρτητη διαδικασία. Θα επανακαταθέσουν υποψηφιότητα όλοι αυτοί. Πάντα μιλάμε για πρώτες εκλογές. Για τις πρώτες. Να πούμε το εξής, συγγνώμη Γιώργο. Οι πρώτες εκλογές είναι οι πιο χαλαρές λόγω της απλής αναλογικής. Στη δεύτερη θα πολλωθεί το πράγμα μεταξύ. Να ρωτήσω τον κύριο Τόναρο κάτι, γιατί θέλω και μετά να μιλήσει ο κύριος Καλάνης. Κάτι δεν του αρέσει από αυτά που λέω. Αυτό που τα βάζετε με τους δημοσκόπους και με τις δημοσκοπήσεις. Πραγματικά τώρα. Ναι. Από τη μία μου δείχνει, εγώ δεν αμφισβητώ ότι η δημοσκοπήση είναι φωτογραφία τη στιγμή. Και ότι υπάρχει και μια γκρίζα ζώνη που είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτή τη γκρίζα ζώνη και που μπορεί να είναι και καταλήτης για το εκλογικό αποτέλεσμα. Όμως να τα βάζει πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ με τους δημοσκόπους και τις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι και ένα δείγμα ετοπάθειας. Όχι.
Νομίζω είναι δείγμα ξεσκεπάσματος των δημοσκόπων ή κάποιων δημοσκόπων, θα σας έλεγα, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να τους βάζω όλους. Κανένα όνομα, κύριε Αντώνη. Όχι, δεν θα πω ονόματα, κύριε. Α, γιατί, γιατί. Εδώ, δεν είναι κακό. Δεν λέμε ονόματα. Λοιπόν, ξεσκεπάσματος κάποιων δημοσκόπων, οι οποίοι κατά σύστημα υπερεκτιμούν κάποιες τάσεις στην κοινωνία, οι οποίες υπάρχουν. Ωραία, να το πάμε ανάποδα. Θα ήθελα να μας πείτε ποιος κάνει καλές δημοσκοπήσεις. Εγώ διαβάζω με ενδιαφέρον τον κύριο Μαύρο στην MRB, σας το λέω. Συνεργάζεται με το κόμμα σας, να ξέρετε. Και τον κύριο είπατε. Ο κύριος Μαύρος συνεργάζεται επιστημονικά με τον κύριο Τσίπρα και τον Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος συνεργάζεται με ποιον. Έτσι. Εμένα με ενδιαφέρει τι βλέπω, Μαύρος. Γιατί και μάλιστα τον κύριο Μαύρο να σας πω ότι τον έχω συναντήσει 3 ή 4 φορές όλες τη ζωή μου. Πολύ ωραία. Δεν έχω φίλο. Δεν είναι μεμπτό. Πεντέμιση μονάδες έδωσε. Εγώ εκείνο. Κοιτάξτε, κύριε Παπαγιάννη. Πρώτον, ας αφήσουμε τις εκτιμήσεις ψήφου που δίνουν κάποιοι. Εκτιμήσεις ψήφου δεν υπάρχουν πουθενά στην Ευρώπη. Είναι ελληνική πατέντα. Και κάθεται κάποιος και λέει ότι εγώ για αύριο η αναγωγή, θα πάρει αυτό. Η αναγωγή και η στάθμιση είναι ελληνική πατέντα. Πώς είπατε? Η αναγωγή και η στάθμιση είναι ελληνική πατέντα. Όχι, είπα για την εκτίμηση, κύριε Κακούρη. Εγώ εκείνο το οποίο λέω είναι ότι η αναγωγή και η στάθμιση βάσει στοιχείων τα οποία δεν ξέρουμε και αρνούνται να μας δώσουν βάσει της μεθοδολογίας την οποία ακολουθούν και δεν μας λένε ποια είναι, αυτά είναι ανήκει άλλο επιλήψημα. Αφήστε την εκτίμηση. Χθες η MRB έδωσε 4,5 μονάδες διαφορά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Την αποδέχεστε, τη βλέπετε στην κοινωνία? Κοιτάξτε, δεν τη βλέπω στην κοινωνία, αυτό σας λέω. Διότι εγώ εκείνο το οποίο βλέπω είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ένα τεράστιο ποσοστό κρυφής ψήφου, ανθρώπων δηλαδή οι οποίοι δεν αποκαλύπτουν τις προθέσεις τους. 3 εβδομάδες που είναι από τις εκλογές. Άμα τους λέτε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι στημένες, πώς θα πάνε να τις αποκαλύψουν? Δεν λέω αυτό. Γι' αυτό ενδεχομένως να σας υποκλίνω. Δεν λέω αυτό. Και το δεύτερο, ότι έχουμε έναν τεράστιο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι καταγράφονται ως αδιευκρίνιστο, ανεξερεύνητο. Επίσης να πω και το εξής. Οι ίδιοι δημοσκόποι μας λένε συνεχώς ότι 70 με 75% από αυτούς τους οποίους τηλεφωνούν τους κλείνουν το τηλέφωνο. Πώς γίνεται λοιπόν αυτό? Την άλλη φορά που ζητούσατε στις ευρωεκλογές τις δημοσκοπήσεις και λέγατε μια μισή μονάδα και βγήκαν 9 και ο κόσμος το συζητάει αυτό. Και αυτό σας ρωτώ. Αλλά να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω στην κάλπη. Σας το λέω ξεκάθαρα. Το είπα και εγώ, κύριε. Δεν είναι όμως, κύριε Δόντρε, και ένα πολιτικό εργαλείο δημοσκόπηση. Είναι ασφαλώς. Αλλά θυμάστε ότι ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παπαγιάννης το θυμάται. Και δεν θέλω να μονοπολίσω τη συζήτηση. Όχι, μην ανησυχήσετε να βρώσουμε ό,τι τραβάτε τις ερωτήσεις. Λέγαμε ότι είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Το θυμάστε. Μόλις έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη, παρακολούθησα τις αναρτήσεις σας στο Twitter, μιλούσατε για κλείσιμο της διαφοράς. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που δίνουν οι δημοσκόποι δεν αντικατοπτρίζει. Μου επιτρέπετε, κύριε Κακούση, μια τελευταία ερώτηση, κύριε Αντώναρε. Παρακαλώ, είναι και άλλη και με την παρουσία του. Κύριε Αντώναρε, ήθελα να το ρωτήσω καιρό. Επικαλείστε και το μεσαίο χώρο και τον Καραμαλισμό. Θέλω να μου απαντήσετε. Επικαλούμε τον μεσαίο χώρο. Ωραία. Τον Κώστα τον Καραμαλή, πόσο καιρό έχετε να τον συναντήσετε από τότε? Η αγαπητή συνάδελφό σας, Χριστίνα Κοραή, σε μία συνάντηση σε άλλο κανάλι, ναι, με ρώτησε πριν από 10 μέρες, μου λέει: έχω πληροφορίες ότι έχετε να μιλήσετε με τον Κώστα Καραμαλή από τους 2020. Της λέω: λάθος, κυρία Κοραή. Έχω να μιλήσω με τον Κώστα Καραμαλή από το 2019. Μάλιστα. Εγώ δεν αποκρύπτω την αλήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Μπορώ να πάρω λίγο μία πάσα για να αναφερθήκατε σε κάτι. Κύριε Αντώναρε, με όλη την ειλικρίνεια, επειδή κατεβαίνουμε και ιδίως στην Ανατολική Αττική και ο κόσμος θα κληθεί να αποφασίσει σύντομα. Και εδώ δεν εκπροσωπούμε ένα brand name ανεξάρτητο, εκπροσωπούμε κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή πιστεύει ότι η κυβέρνηση Καραμαλή έχει ευθύνη για τη χρεοκοπία της χώρας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι ο κύριος Γεωργίου διόγκωσε το έλλειμμα επίτηδες για να μπει η χώρα στο δούνο του, ναι ή όχι? Δεν θα γυρίσω σε αυτή τη συζήτηση, αγαπητή συνάδελφε. Μάλιστα, άρα δεν θέλετε να απαντήσετε. Δεν θα γυρίσω. Εμείς κοιτάμε μπροστά και τι θα κάνουμε αύριο. Και είπα και στον συνάδελφό σας άλλη φορά ότι καλό είναι να ξεδιπλώνουμε πρόγραμμα. Γιατί είναι χρεοκοπία της χώρας. Να ξεδιπλώνουμε πρόγραμμα. Είμαστε 14-15 χρόνια μετά. Επιμένετε να γυρνάτε στο παρελθόν. Θα γυρίσουμε και στο Σιμίτι. Θέλετε, δεν θέλω να το κάνω. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τα νούμερα υπάρχουν και τα ξέρετε πολύ. Κύριε Καλιάνο, τώρα είναι λίγο υποκριτικό. Αυτογνωριζόμαστε τόσα πολλά χρόνια από τα μέσα με το Γιάννη. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν πάει σε αυτό το debate με έναν ο Πρωθυπουργός? Είναι κακό. Έναν με όλους. Που είναι και το λογικό και το δημοκρατικό. Όλοι πρέπει να μιλήσουν και μετά. Θα μπορούσε να γίνει και ένα μεταξύ των δύο, και ένα μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω πώς. Όσο πιο πολλά, τόσο πιο καλά έχω την εντύπωση. Αρκεί να μην είναι αυτές οι σούπες που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Γιατί, ποιο είναι το ζήτημα, γιατί δεν πάει? Καταρχάς, πρέπει να κοιτάξουμε τι ακριβώς γίνεται όλα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, και τι ακριβώς. Και λέει και ο νόμος, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή,
το ΕΣΟΥΡΟΥ τι προσπαθεί να κάνει τώρα, προσπαθεί να βάλει σε ένα τραπέζι. Δεν είναι θέμα ΕΣΟΥΡΟΥ, είναι θέμα διακομματικής. Είναι θέμα διακομματικής, με συγχωρείτε. Προεδρέψει διακομματικής, δεν ξέρω. Να βάλει σε ένα τραπέζι, εγώ κατά την προσωπική μου άποψη πιστεύω καταρχάς ότι μέσα σε μια εκπομπή πρέπει να φανούν και να ακουστούν όλες οι απόψεις όλων των κομμάτων. Ωραία. Και να αντιπαρατεθούν οι πολιτικοί αρχηγοί με τα επιχειρήματά τους. Όλοι με όλους. Όλοι με όλους. Τώρα, το αν θα πάει ο κύριος Μητσοτάκης σε ένα προσωπικό debate με τον κύριο Τσίπρα ή ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα κτλ. Είναι κάτι το οποίο είναι μια, έχει να κάνει με τις προσωπικές τους διαθέσεις. Δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ σε αυτό είναι το θέμα διάθεσης. Δεν ξέρω τι θέλει. Πάτε, κύριος Μητσοτάκης, κάτι τον ενοχλεί σε μια αυτή ενδεχόμενη τηλεμαχία με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν τον θεωρεί συνομιλητή. Ναι, δεν τον θεωρεί ακριβώς. Προσπαθούμε να καταλάβουμε. Ναι, είναι ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Δεν μπορεί να μην πηγαίνει σε μια τηλεμαχία μαζί του. Από ό,τι έχει φανεί το τελευταίο χρονικό διάστημα των 40 ετών που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει φοβηθεί ο κύριος Μητσοτάκης ποτέ τον κύριο Τσίπρα και αυτό αποδεικνύεται από τη Βουλή και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, όπου έχουν μονομαχήσει σε εισαγωγικά, πολιτικά βέβαια, πάρα πολλές φορές σε θέματα επικαιρότητας, θέματα δημοσιοποίησης. Αυτό είναι πιο σούπα και από τα debate. Ναι, είναι άλλο πράγμα λοιπόν, η Βουλή και άλλο το debate. Είναι άλλο πράγμα η Βουλή, κύριε Καλιάνο, θα μου επιτρέψετε και συγγνώμη που σας διακόπτω, και άλλο το ένα debate face to face, πρόσωπο με πρόσωπο. Ναι, εντάξει, είναι προσωπική σας άποψη. Ναι, την προσωπική μου λέω, άλλη μόνο. Είναι προσωπική σας άποψη. Αλλά εγώ προσωπικά, αν πει το Γιάννης ο Καλιάνος, αν θέλει τον κύριο Παγιάννη, ας πούμε, να πάνε σε ένα debate, ο κύριος Παγιάννης προσπαθεί το μαύρο, το κάνει άσπρο, και εγώ προσπαθώ με τη λογική και επιχειρήματα να βγάλουμε συμπέρασμα, προφανώς δεν θα υπάρξει κάποια κοινή συνεννόηση. Ναι. Δεν θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα καλό για τον τηλεθεατή. Αλλά μεταξύ δύο προσώπων πάντα δεν θα έβγαινε η ουσία ίσως. Αν ήταν και οι δύο. Από το να είναι 5 και 6. Αν ήταν. Κύριε Αντώνα, ο Τσίπρα, αν ήταν μικρότερο κόμμα, επικεφαλής μικρότερου κόμματος, συγγνώμη κύριε Καλιάνο, έλεγε ότι δεν πρέπει να γίνουν debate μεταξύ των δύο πρώτων. Τα θυμάστε αυτά. Υπάρχουν καταγεγραμμένα εδώ. Εγώ ξέρω τι έκανα εγώ ως Βαγγέλης Αντώναρος, που ήμουν πρόεδρος της δύο διακομματικών επιτροπών το 2009, ως εκπρόσωπος του. Κυβερνητικός εκπρόσωπος και εκπρόσωπος του κυβερνώντος τότε κόμματος. Όπου με εκπροσώπησε. Κώστα Καραμαλή, πείτε το, δεν τρέχει τίποτα. Και με εκπρόσωπο ήταν ο κύριος Μάκης Μαΐλης από το ΚΚΕ. Κάναμε μια μεγάλη συζήτηση και καταλήξαμε σε δύο. Ένα με όλους και έναν ο Παπανδρέου με τον Καραμαλή. Και νομίζω ότι επειδή δύο πηγαίνανε. Τότε αντιδρούσε ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια τότε δεν ήταν. Θυμάμαι, τον ξέρω. Γιατί με τον κύριο Τσίπρα γνωρίζομαι πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να πω το εξής. Θυμάμαι ότι. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί δύο, λόγω των ποσοστών ή της αντίληψης που έχει στην κοινωνία, δύο πάνε για πρωθυπουργοί. Αυτοί λοιπόν πρέπει να έχουν ένα διάλογο για να σταθμίσει ο ελληνικός λαός ποιος από τους δύο, αν ήταν τρεις, θα γινόταν για τους τρεις. Μα ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε την απλή αναλογική που υποτίθεται ότι αντικατοπτρίζει την πολυφωνία και την ενδεχόμενη. Ναι, άρα φάσκεται απλή αναλογική. Γιατί φάσκεται. Δεν είναι ελπάσο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Το ότι πει δεν είναι ελπάσο. Το ΚΚΕ την απλή αναλογική πάντα την ήθελε, προκειμένου να υπάρχει έτσι μια αντικειμενική εκπροσώπηση στην Βουλή, όπως εσείς την εννοείτε. Τώρα είμαστε στη φάση που αρχίζουμε και συζητάμε τα λίγο μετά την πρώτη Κυριακή. Γιατί όλοι νομίζω πάνω κάτω συμφωνούμε ότι στην πρώτη Κυριακή δεν θα υπάρχει πολιτική λύση στο ζήτημα. Η κάλπη δεν θα δώσει λύση. Και ακούμε πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά τα περί ψήφου ανοχής και τα υπόλοιπα. Εσάς στο ΚΚΕ πώς σας ακούγονται αυτά? Είστε και νέος άνθρωπος. Νομίζω ότι μπορείτε να δείτε και λίγο πίσω από τον καπνό. Καταρχήν, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, μιλάμε για τις πρώτες εκλογές και ενδεχόμενα για δεύτερες εκλογές. Γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος μπερδεύεται. Και δηλαδή δεν θα υπάρχει δεύτερη Κυριακή ανάμεσα στους δύο πρώτους. Έτσι. Θα είναι δεύτερες εκλογές, εφόσον αποφασίσουν τα κόμματα τα οποία θα συγκροτήσουν έτσι κι αλλιώς κυβέρνηση. Θα είναι κυβέρνηση συνεργασίας έτσι κι αλλιώς, είτε από τις πρώτες είτε από τις δεύτερες. Εμείς στη συζήτηση που κάνουμε με τους εργαζόμενους αυτό το τονίζουμε, διότι δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία πάνω σε αυτό το ζήτημα, αλλά πάνω στο ζήτημα αν θα δυναμώσουν οι εργατικοί λαϊκοί αγώνες. Και για να δυναμώσουν οι εργατικοί λαϊκοί αγώνες, θα πρέπει να δυναμώσει το ΚΚΕ. Όσον αφορά το ζήτημα της ανοχής, είναι πρόσφατη η πείρα. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε την κυβερνητική πλειοψηφία το 2015. Εκεί βρεθήκανε κάμποσοι και δώσανε, σχεδόν όλοι, και δώσανε την στήριξη ούτως ώστε να ψηφιστεί το τρίτο μεγαλύτερο μνημόνιο και το πιο αντιλαϊκό, να το πούμε έτσι, γιατί είχε πάνω από 450 εφαρμοστικούς νόμους, οι οποίοι τώρα με το Ταμείο Ανάκαμψης πρόκειται να κωδικοποιηθούν, να εφαρμοστούν και μάλιστα να επικαιροποιηθούν σε πολύ βασικά και κύρια ζητήματα της ζωής του εργαζόμενου και συνολικά του λαού. Αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις. Αφορά τους πληστηριασμούς.
αφορά την επιδότηση μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στην πράσινη, τη λεγόμενη ανάπτυξη, δηλαδή εργοστάσια καύσης, που θα ρυπαίνουν, ρυπαίνουν οι βιομήχανοι και θα πληρώνει ο λαός. Τα έχουν συμφωνήσει αυτά. Άρα η επόμενη μέρα, για να τελειώνω, συγγνώμη, η επόμενη μέρα για τον εργαζόμενο, για τον λαό, θα είναι δυστυχώς πολύ πιο δύσκολη από την προηγούμενη. Και γι' αυτό χρειάζεται να δυναμώσει μια εργατική λαϊκή αντιπολίτευση μέσα και έξω από τη Βουλή, που μόνο το ΚΚΕ μπορεί να την κάνει. Λέει ότι θα έχετε ευθύνη εάν δεν κάτσετε να συνεργαστείτε, να δώσετε ψήφο ανοχή σε μια προοδευτική κυβέρνηση, και θα είναι δική σας ευθύνη ότι θα πάμε και σε επόμενες εκλογές. Αυτά τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιεί ο κύριος Τσίπρας μπορούμε να τα πούμε και αστεία, ιδιαίτερα σε έναν κόσμο ο οποίος έχει πείρα. Για τον κόσμο που δεν έχει πείρα, το τονίζουμε. Βρήκε την πλειοψηφία ο κύριος Τσίπρας για να περάσει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιχειρηματικών ομίλων στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Βρήκε αντίστοιχα καλοθελητές και στα ψηφοδέλτια του που προέρχονται από αυτά τα κόμματα που τον στήριξαν τότε. Και μάλιστα, αν το θέλετε, ακόμα και άλλα μικρότερα σε εισαγωγικά κόμματα, τα οποία συμφωνούν με τη βασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταγραφή από τους ΕΝΕΛ πάντως έκανε ο κ. Τσίπρας, όταν χρειάστηκε βουλευτές. Είναι ενδυνάμει υποστηριχτές. Για να μην το ξεχάσουμε. Το ελπιδοφόρο για το λαό. Από τους ΕΝΕΛ έκανε μεταγραφές. Το ελπιδοφόρο είναι το ΚΚΕ, δεν πρόκειται να δώσει ανοχή. Κύριε Στεφανάκη. Αυτό είναι το ελπιδοφόρο. Ότι υπάρχει ένα κόμμα αυτή τη στιγμή που δεν θα δώσει ανοχή σε αυτά που ετοιμάζουν. Μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπουν εδώ οι συνάδελφοι σε εσάς. Συνεχίζεται πολύ αντισυστημικό στοιχείο στα αριστερά. Δηλαδή, πλην του παραδοσιακού ΚΚΕ, που είναι μια παραδοσιακή δύναμη στα αριστερά. Έχουμε το αντισυστημικό Γιάννη Βαρουφάκη. Γιάννη Βαρουφάκη. Και ανεβάστε. Τώρα θα μας τα πείτε, να κάνω το ερώτημα. Ανταρσία, Γιάννης Βαρουφάκης, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μαζεύεται ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρω αν θα σας πάρει από τη δική σας εκλογική δεξαμενή ψήφους, αλλά πάντως γίνεται λίγο μπερδεμένο. Για πείτε μου, τι σχόλια έχετε να κάνετε γι' αυτό. Αντισυστημικός είναι αυτός ο οποίος είναι κόντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός που είναι απέναντι στο ΝΑΤΟ, αυτός που διεκδικεί να οργανωθεί μια άλλη κοινωνία η οποία δεν θα έχει το κέρδος ως βασικό κίνητρο στην παραγωγή και στην οικονομία. Ο κ. Βαρουφάκης δεν τα έχει αυτά. Προφανώς και όχι. Ο κ. Βαρουφάκης έχει μια ιστορία. Ήταν σύμβουλος του Γιώργου Παπανδρέου. Ήταν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, υπουργός οικονομικών. Άλλωστε και με δηλώσεις του τότε. Μιλούσε για το 70% του μνημονίου που ψηφίστηκε. Μετανόησε. Έτσι κι αλλιώς θα το εφάρμοζε. Και μάλιστα και το τελευταίο πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει δεν αφορά για μια κοινωνία η οποία δεν θα έχει το κέρδος μπροστά, αλλά για μια κοινωνία η οποία θα προστατεύει τις τράπεζες από μια ενδεχόμενη καπιταλιστική κρίση η οποία έρχεται. Εμείς αυτό λέμε. Το σχέδιο Δήμητρα, αναφέρεστε. Το σχέδιο Δήμητρα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Δήμητρα, Περσεφόνη, πώς το λέμε. Το ζήτημα μπορεί να είναι και πολύ άσχημο για το ΚΚΕ. Το κέντρο της πρότασης αφορά τη σωτηρία των μεγάλων τραπεζιτών, αφορά τη σωτηρία της κοινωνίας και της οικονομίας του κέρδους και όχι τις ανάγκες των εργαζομένων. Κυρία Αναστασίου. Ναι. Κύριε Καλιάδη, χάλια πάει. Δεν τα βλέπω τα πράγματα. Χάλια δεν είναι. Μισό λεπτό. Ξεκινήσαμε με ισχυρό ποσοστό. Δηλαδή, δυναμώστε το ΠΑΣΟΚ για να μπορούμε να είμαστε εκεί και να επιβάλλουμε τους όρους μας. Πήγαμε στο δώστε μας ισχυρό διψήφιο. Είμαστε τώρα σε ένα ισχυρό μονοψήφιο. Αυτό δεν το έχουμε πει εμείς ποτέ επίσημα, κύριε Κακούση. Εμείς για ισχυρό διψήφιο συνεχίζουμε και μιλάμε. Ναι, και το βλέπω. Οι δημοσκοπήσεις λένε ισχυρό μονοψήφιο όμως. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξη. Δηλαδή, τουλάχιστον στην Ανατολική. Και εγώ διαβάζω το καρφί, αλλά δεν. Αισιόδοξη. Δεν διαβάζω μόνο το καρφί, πρέπει να ενημερώνομαι από όλα τα μέσα. Δηλαδή, βάλετε διαφορετικά μηνύματα από τον κόσμο. Από πού? Εγώ προσωπικά είμαι αισιόδοξη για τις συγκεντρώσεις που βλέπω ότι γίνονται στην Ανατολική Αττική και τις δικές μου και άλλων στελεχών. Επειδή είχα κατέβει, ξέρετε, και το 2019 και έχω εικόνα και από τότε που πράγματι στην Ανατολική Αττική είχαμε το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό σε όλη την Ελλάδα, στο 5%. Αυτό που βλέπω σήμερα σχέση με το 19 είναι τουλάχιστον διπλάσιο. Γιατί όμως αυτό δεν καταγράφεται σε μία. Και δεν μιλάμε για μία δημοσκόπηση. Μιλάμε για τις δηλαδή, όπως ανέφερε και η κυρία. Ναι, το βλέπω στην κοινωνία, κύριε Παπαγιάννη, και όπως ανέφερε και η κυρία Κάτζου πριν, υπάρχει και ένα 70% που κλείνει το τηλέφωνο στις δημοσκοπήσεις και είναι κατά κόρο νέοι άνθρωποι. Που στη νέα γενιά τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, θέλω να πω ότι είναι και τα πιο υψηλά ίσως από όλες τις ηλικίες εκτός από τους 60+. Και θέλω να αναφερθώ και σε κάτι ακόμα. Σχετικά με τον κύριο Βαρουφάκη, γιατί αναφέρθηκε πριν από τον κύριο Στεφανάκη. Η σχέση, επειδή έχουν αναφερθεί πάρα πολλά για μια
ενδεχόμενη συγκυβέρνηση με τον κύριο Βαρουφάκη μέσα και το Πασόκ. Η σχέση του Πασόκ με τον κύριο Βαρουφάκη είναι ίδια με τη σχέση του κύριου Αντώναρου με την κεντροαριστερά. Δηλαδή καμία σχέση απολύτως, κύριε Κακούση. Και από εκεί και πέρα είδαμε και την παροχολογία του κύριου Μητσοτάκη πρόσφατα, η οποία ήταν μεγαλύτερη, ξεπέρασε νομίζω και τον κύριο Τσίπρα στο πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη. Μίλησε για αύξηση μισθών 25%. Πού θα τα βρει αυτά τα χρήματα, όταν ο ΩΣΑ βγήκε η έρευνα που λέει ότι πραγματικοί μισθοί έχουν μειωθεί και η φορολογία επί των μισθών. Ωραία, έχει αυξηθεί. Να μην τα δώσει δηλαδή. Φυσικά και να τα δώσει, αλλά πού θα τα βρει, γιατί παροχολογία μπορούμε να κάνουμε όλοι. Και εμείς αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή είναι ότι άγνωστο χ δεν υπάρχει. Άγνωστο χ υπήρχε το 2015 που ψηφίσανε Τσίπρα και Βλάχη και Καμένο. Άγνωστο χ υπήρχε το 2019 που ψηφίσανε μια υποτιθέμενη κεντρώα Νέα Δημοκρατία και βγήκε ένα βαθύ κράτο με 3.337 μετακλητού και παρακολουθήσει και όλα τα σκάνδαλα που έχουν επέλθει. Λοιπόν, από εκεί πέρα. Και κλείνοντα το πρόγραμμα αυτό το οικονομικό, το έχετε κοστολογήσει. Εγώ το άκουσα με μεγάλη προσοχή και είπε πολύ καλά είναι και το 1.500 ευρώ μισθός και 950 ευρώ κατώτατος μισθός και όλες αυτές οι παρεμβάσεις στο μισθολογικό που εξήγηλε ο υπουργός. Θετικό είναι, δε, παιδιά, όταν αναβαίνουμε... Ακόμα και το ΚΚΕ, μας έλεγε χθες ο κύριος Καβανασόμπλος, νομίζω και εσείς, κύριε Στεφανάκη, το ίδιο λέτε, ότι ό,τι πάρει ο λαός, καλό είναι. Ο κύριος Τσίπρας, είναι πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα για τους πληστηριασμούς και την προστασία της προσκατοίκησης. Βρίσκουν, υπάρχουν τα χρήματα, θα βρεθούν. Σωστό. Το 2019 είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα ρίξουμε τους φόρους. 50 φόροι μειώθηκαν. Είχε πει θα ρίξουμε ασφαλιστικές εισφορές, θα μειώσουμε. Μειώθηκαν. Είχε πει θα μειώσουμε τον έμφυα. Το έκανε. Είχε πει θα αυξήσουμε μισθούς και συντάξεις. Έγιναν. Είχε πει θα φέρουμε επενδύσεις. Ήρθανε. Είχε πει θα, η ανεργία θα πέσει πάρα πολύ σημαντικά. Έπεσε η ανεργία. Τότε μας ρωτάγανε πού θα βρείτε τα λεφτά. Και δεν θα το κάνετε. Έτσι μας λέγανε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα κόμματα που ήταν κυβέρνηση τότε, το κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ μας έλεγε αυτό το πράγμα, μετά στη συνέχεια έγινε αντιπολίτευση. Αλλά και τα άλλα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, δηλαδή μέσα στη Βουλή. Αυτό μας λέγανε. Πού θα βρείτε τα λεφτά. Αποδείχθηκε λοιπόν πως βρήκαμε τα λεφτά, πως έγιναν όλα αυτά που είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνδυασμό βέβαια με σημαντικές κρίσεις τις οποίες κληθήκαμε να διαχειριστούμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ήταν πάρα πολύ σημαντικές και δύσκολες. Μεταναστευτικό, Ρωσίες, πόλεμοι, Ουκρανίες. Πανδημίες, όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, άρα λοιπόν και στην προκειμένη περίπτωση που έχουμε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα 8 με 9 δισεκατομμύρια ευρώ συσσωρευτικά σε βάθος τετραετίας, είναι υπολογισμένο ακριβώς πώς θα βρεθούν τα συγκεκριμένα λεφτά. Και τα λεφτά αυτά θα βρεθούν όπως βρέθηκαν όλη αυτή την τετραετία, δηλαδή από την ανάκαμψη και από την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Αυτά τα χρήματα... Τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Υπάρχουν παράπονα στην αγορά. Ορίστε. Υπάρχουν παράπονα στην αγορά. Για το πώς μοιράστηκαν τα χρήματα. Γιατί είναι. Και μοιράστηκαν για πολλά χρήματα. Δεν ήταν αυτή που έπρεπε στη φορολογία. Κύριε Καλιάνο, θα συμφωνήσω. Αλλά επειδή και η φορολογία είναι ένα θέμα τεράστιο και το ξέρετε. Και για τους έλεγχους, δηλαδή το τέλος επιδεύματος, η προκαταβολή φόρου. Καταργήσετε αυτά κάποια στιγμή. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Η μείωση του ΦΠΑ που δεν πέρασε στην Ισπανία. Θα συμφωνήσω, αλλά δεν σημαίνει κάτι η αυτό. Η αγορά έχει παράπονα, κύριε Καλιάνο. Σε ό,τι αφορά στην. Μην φαντάζεστε δηλαδή ότι υπάρχει μια ρόδινη κατάσταση. Δεν το, δεν είπα το αντίθετο. Δεν είπα το εισπράτετε, φαντάζομαι. Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα πω και θα βγω βασιλικότητα βασιλέως και θα πω ότι ξέρετε κάτι, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε επενδυτικό Ντουμπάι της Ευρώπης. Ότι δόθηκαν χρήματα, ασφαλώς και δόθηκαν χρήματα, αλλά και ασφαλώς. Ελάφρυνε λίγο η τσέπη, η κατάσταση με τα περισσότερα λεφτά στην τσέπη. Με τα βοηθήματα και τα βοηθήματα. Όχι, δεν μπορεί μόνο αυτό. Συγγνώμη, να σα πω λίγο γιατί έχω μιλήσει λιγότερο από όλου. Μισό λεπτό, να πούμε δύο πράγματα. Ναι, και αυτά βοηθάνε, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν λύνουν το πρόβλημα. Προφανώ. Αλλά όταν πέφτουν φόροι, ασφαλιστικέ φορέ, όταν μειώνεται ενεργεία, όταν βρίσκουν νέε δουλειέ στα παιδιά μα, 300.000 νέοι εργαζόμενοι βρήκαν δουλειά. Δηλαδή, όταν γίνεται μια τέτοια κατάσταση στη χώρα μας τα τελευταία 4 χρόνια, συγγνώμη, αυτό το έχουν δει και κάπως στη μεσαία τάξη και οι οικονομικά ασθενέστερη πολίτες. Κύριε Καλιάνο, είμαστε πρώτη ενεργεία νέων πτυχιούχων και δεύτερη ανεργία γυναικών στην Ευρώπη. Θα έρθει ο Ανδρουλάκης και θα μας σώσει. Θα έρθει ο Ανδρουλάκης, ναι, γιατί δεν κατάλαβα, τι υπονοείτε. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και επί αυτού μιλάμε. Με 6% και 7 που θα πάρετε. Ενώ εσείς μας σώσατε, κύριε Καλιάνο. Μην προτρέχετε, κύριε Καλιάνο, γιατί θα πάρει 6% και 7. Εγώ δεν σας διέκοψα. Λέω λοιπόν. Θα έρθει ο κύριος Ανδρουλάκης και θα μας σώσει με το 7% και θα πει ποιος θα είναι και πρωθυπουργός, θα πει και πώς θα εργαστούμε. Ξέρετε, θα πει η έπαρση τη αυτοδυναμίας λοιπόν, δεν καμία έπαρση. Μην το λέτε, κύριε Καλιάνο, γιατί μπορεί να τον έχετε ανάγκη στις 3 Ιουλίου το. Όχι, το δεν ξέρω ποιο θα λέτε αυτό. Ανάγκη έχουμε τον ελληνικό λαό. Αυτή τη στιγμή να ολοκληρώσω γιατί δεν θέλω. Ανάγκη έχουμε τον ελληνικό λαό. Εγώ ολοκληρώνοντας θα σας πω το εξής. Έλατε, την 21η του Μάη, η 21η του Μάη είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα.
Εκεί οι πολίτες θα πρέπει να αποφασίσουν μεταξύ δύο δρόμων. Ο ένας δρόμος είναι ο δρόμος της ανάπτυξης, της ανάκαμψης. Και λάθη έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα πω ότι δεν έκανε λάθη, αλλά μάθαμε από τα λάθη μας, τα διορθώσαμε. Δεν βλέπω να παραδέχεται ο κύριος Μητσοτάκης κανένα λάθος. Κανένα. Αντιθέτως. Δεν έχει πει μία φορά συγγνώμη. Όχι, όχι. Εκτός στα τέμπη και καθυστερημένα. Νομίζω ότι μέχρι και σποτ το έκανε, κύριε Αντώναρα. Επειδή ασχολείστε πάρα πολύ με την επικοινωνία, μέχρι και προεκλογικό σποτ κάναμε λάθη. Δεν είχαμε καθυστερημένα το έκανε. Μάλλον ειρωνικά το λέτε, γιατί πράγματι έχουμε ζητήσει συγγνώμη εκεί που φταίξαμε. Ακόμα και το εγώ του δεν του επιτρέπει να ζητήσει συγγνώμη του κύριου Μητσοτάκη. Και να τελειώσω με αυτό που θα σα πω. Ο ένας δρόμος είναι αυτός, της ανάπτυξης, ανάκαμψης, της λογικής, των επιχειρημάτων, της πρόοδου της χώρας. Και ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος, βεβαίως, που θα διαφωνήσω ο κ. Αντώνας με αυτό που θα πω, είναι ο δρόμος του λαϊκισμού, ο δρόμος του σκοταδισμού, ο δρόμος των ακραίων απόψεων, ο δρόμος που... Μα δεν με αφήνει να τα ολοκληρώσω. Άρα λοιπόν, εκεί, αυτά τα δύο, σε αυτούς τους δύο δρόμους έχει δεχτεί ο κόσμος. Εντάξει, κατανοητό. Ελάτε κύριε Αντώνα. Με κόβετε πολύ από το μαλλιπαστό. Πάμε Γιάννη, να το κάνω το ερώτημα για να μην σας διακόψω μετά. Παρακαλώ. Απαντάτε ό,τι θέλετε. Εσείς που προέρχεστε από τον κεντρώο χώρο και είστε, φαντάζομαι, υπέρ της οικονομίας αγοράς, υπέρ μιας φιλελεύθερης δημοκρατίας, πώς ακούτε αυτά τα οποία λένε ορισμένοι στο ΣΥΡΙΖΑ, επανακρατικοποίηση ΔΕΗ, επανακρατικοποίηση Εθνικής Τράπεζας? Πώς τα ακούτε? Και να το συμπληρώσω. Πώς μπορείτε να παρακαλάτε τον Γιάννη Βαρουφάκη για ψήφο ανοχής, ο οποίος απειλεί τη μια να ανατινάξει τις τράπεζες και την άλλη να μας πληρώνει με Δήμητρες? Εντάξει. Θα τα πω όλα μαζί για να. Ναι, ξεκάθαρα πράγματα. Πρώτον, είμαι υπέρ βεβαίως της ελευθέρας οικονομίας με κρατική δέη. Ελεγκτικό ρόλο του κράτους. Όχι ελεύθερη οικονομία με ασυδοσία. Εγώ είμαι υπέρ του κοινωνικού κράτους. Είμαι οπαδός της γερμανικής αντίληψης. Το έχω πει από το 2005, έτσι, πριν, όταν ήμουνα στην αρχή της θητείας μου. Κοινωνική λειτουργία της ελεύθερης αγοράς. Ξεκάθαρα πράγματα. Πρώτον. Δεύτερον, επειδή με ρωτάτε συγκεκριμένα. Ασφαλώς, και το έχω πει πολύ πριν το πούν πολλοί άλλοι, ότι η χώρα πρέπει να ανακτήσει τον έλεγχο της κατ' όνομα μόνο δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Είναι δημόσια η επιχείρηση ηλεκτρισμού και την κάνουν ιδιωτική. Μπήκε ένα φαντ με ποσό το οποίο αγόρασε το 17% κόψω χρονιάς. Μάλιστα. Για να βγάζει κέρδη. Έλατε, έτσι, και να τα ξαναπάρει πίσω με άλλο τρόπο. Mm-hmm. Πάμε στα πράγματα. Εθνική Τράπεζα. Μένω σε αυτό που σας είπα. Okay. Δεύτερον, εργασία. 350.000 μας λένε βρήκανε νέοι εργασία. 350.000 άνθρωποι δουλεύουν, σε εισαγωγικά, με προγράμματα του ΑΕΔ και μπαίνουν στις στατιστικές. Είναι δουλειά αυτή, μόνιμη? Όχι βέβαια, τρίμηνα, εξάμηνα και εννιάμηνα, για να ξέρουμε περί τίνος μιλάμε. Αυτή δεν είναι μείωση της απασχόλησης. Δεύτερον, μείωση φόρων πού? Στους εμέσους φόρους. Που καταδυναστεύουν, λοιπόν, και δημιουργούν αφέμαξη συζήτηση. Ναι. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία μείωση. Μάλιστα. Αντιθέτως, πατάει πόδι η κυβέρνηση, δεν μητάει το ΦΠΑ, δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και επειδή αυξάνουν οι τιμές, το ΦΠΑ που μένει στο 24% ισοπεδώνει τη ζέπη. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω λοιπόν, πάρα πολύ. Ραντεβού στις πλατείες, κύριε Στεφανάκη. Έτσι. 11 η ώρα στο Σύνταγμα, όλα τα εργατικά σωματεία. Θα συνεχίσουν τον αγώνα να μπουν στο προσκήνιο οι ανάγκες των εργαζομένων. Γιατί ζούγκλα με τα λιοντάρια να φροντίζουν τα υπόλοιπα ζώα δεν υπάρχει. Ελεύθερη αγορά, κοιτάξτε τώρα. Κοιτάξτε τώρα. Ελεύθερη αγορά με τα συμφέροντα των εργαζομένων μπροστά δεν υπάρχει. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή επιτυχία και καλό κουράγιο σε όλους.